πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο. Πολύ, πολύ ωραίο. Κάποιο αστείο αυτό. Ε? Ποιο πράγμα, τι γίνεται. Το break. τι break τώρα, δεν κατάλαβα. Τι είχε Κωνσταντή. Να πούμε έτσι γρήγορα, λέω. Σοβαρό λόγιο, σε. Έκτακτο. Αχ, είναι έκτακτο. Τι μισε κάνεις. Πλάκα μακριά. Δεν το γνώστα. Έκτακτο δεν πει ωραία, εγώ. Σε λίγο. Σε λίγο. Και πού το ξέρεις, πώς είναι έκτακτο, αφού εσύ το ξέρεις από τώρα, δηλαδή. Γιατί τι έγινε, τι συνέβη. Όχι ρε, ο MacGyver. Κέντρο, παρακαλώ, ενημερώστε. Δεν μας λένε, είναι έκτακτο. Θα πάμε σε έκτακτο. Κανονίστε να είναι έκτακτο, μην είναι τίποτα τακτικό. Συγγνώμη ρε Πουλάκη, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Παίζει το wipeout. Παίζει το blackout. Όλα αυτά τα... Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το έκτακτο. Τι έγινε τώρα δηλαδή. Παπανδρέου. Τι, Παπανδρέου παίζει blackout. Τι. Γκαντέμιδες. Ποιος, ποιος. Εμείς, όλη η χώρα είναι γκαντέμι. Εμείς. Δεν μιλάει καμιά φορά Παπανδρέου. Έκτακτο για Αρβίλα. Κρατήσουμε. 20 λεπτά, ας πούμε. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα καθόμαστε στον αέρα μέχρι να αποφασίσουμε αν θα πάμε σε έκτακτο ή όχι. Να κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Να μην κάνουμε. Πάμε, λες. Εκβιαστικά διλήμματα είναι αυτά, δεν μου αρέσουν καθόλου. Τι θα κάνουμε, ρε πουλάκι μου. Πείτε ρε, παιδιά, τι θα κάνουμε. Ας το κρατήσουμε. Ας δώσω μισή ώρα. Λίγο ακόμα, μου λέει. Λίγο ακόμα. Λίγο είναι τόσο. Περιμένω, Ανδρέα, του λέει. Όχι, ας το κρατήσουμε λίγο ακόμα. Τώρα! Κωστά, όταν είναι έτοιμος, ας μας πει. Εμείς εδώ θα είμαστε, πάμε ξανά. Σας παρακαλώ, σοβαρευτείτε και πείτε μας τι να κάνουμε. Είστε τρελό. Έχω διαπρασμάτευση τώρα. Δηλαδή, αν έχουν σας αφήνει... Έλα, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τι άνθρωποι. Συνέβη κάτι σοβαρό, ρε παιδί μου. Γνωρίζουμε. Να σου πω κάτι. Επειδή το παρακολουθώ λίγο και online το θέμα, γιατί έτσι μας έχουν συνηθίσει ανά δύο λεπτά. Υποτίθεται ότι ολοκληρώθηκαν για σήμερα οι διαδικασίες. Υπάρχει μια προσέγγιση. Δεν έχουν ανακοινώσει ποιος είναι ο πρωθυπουργός. Πάνε για ύπνο και θα συνεχιστούν λέει, οι διαδικασίες αύριο. Τι έκτακτο θέλω να μας πούν για αυτό. Ήταν το έκτακτο δελτίο με τον Χρήστο Κιούση. Τι θέλω να μας πούν για αυτό. Πώς θα κοιμηθούν. Δεν θα κοιμηθούν μαζί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και βλέπουμε. Να το πάμε. Να το πάμε γιατί έχουμε πάρα πολύ υλικό όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε περάσει ένα. Απίστευτο Σαββατοκυριακό. Υλικό έχουμε, ηθικό έχουμε. Το ερώτημα. Τι. Έκτακτο. Έκτακτο. Πάμε σε έκτακτο. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε λίγο τι έγινε. Ναι, να σου πω, μην παίξουν διαφημίσεις μετά το έκτακτο, παιδιά. Το έκτακτο και μετά επιστρέφουμε. Σε εμάς. Και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Να πάμε στην ανταποκρίτριά μας, την Μαρία Ρόνη στις Βρυξέλλες, διότι η Μαρία, οι Ευρωπαίοι πιέζουν πλέον. Έχουμε και την συνεδρίαση του Eurogroup. Στον αντένα. Τώρα, Ράδιο Αρδίλα. Μετά, όλα 12. Περισσότερο όρεξη για να κάτσουμε και να ακούσουμε μουσική έτσι όπως το έχει κάνει ο Αντένα. Και πολύ σωστά ένας τηλεθεατής είπε ότι επειδή οι συνεννοήσεις σε αυτή τη χώρα είναι ακριβώς σαν και αυτήν που μόλις παρακολουθήσατε, γι' αυτό ζητάει έγγραφες εγγυήσεις ο Γιούνκερ και η υπόλοιπη τρελοπαρέα από την Ελλάδα, γιατί και εμείς έπρεπε να ζητήσουμε έγγραφες εγγυήσεις ότι θα είναι ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων και δεν θα είναι ένα διαφημιστικό break. Αλλά κυρίες και κύριοι, ως για μαγείας. Το έκτακτο δελτίο ειδήσεων εξελίχθηκε σε ένα διαφημιστικό break τελικά, διάρκειας 6 λεπτών. Κράτησε παραπάνω από το έκτακτο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εμπορικό δαιμόνιο. Πάμε.
τώρα πραγματικά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε έτσι όπως τα έχουν κάνει, γιατί είναι 12 παρά 20. Εμείς έχουμε το υλικό του αιώνα με όλα αυτά που έχουν γίνει, όπως αντιλαμβάνεστε, και δεν έχει και μια ροή και μια συνέχεια η εκπομπή. Και θα ήθελα την φίλη μας που βρίσκεται στη ροή και πάλι σε το κουμπί των διαφημίσεων να έρθει να κάτσει εδώ, αν θέλει, για να το τρέξει όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, μέχρι τι ώρα έχουμε στη διάρκεια μας, στη διάθεσή μας, μέχρι τι ώρα θα μπορούμε να κάνουμε? Έχουμε. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα με το Ράδιο Αρβίλα και με όλες τις εκπομπές σαν το Ράδιο Αρβίλα είναι ότι είναι, όχι, αυτή το ελάττωμα είναι ζωντανή, ρε γαμώ, το καταλάβατε, δεν είναι... Αυτές οι ατέλειες. Έχει αυτό το πρόβλημα, τι? Μέχρι τις 12.30. Μέχρι τις 12.30. Α, θα μάθει, ευχαριστώ. Μπράβο. Καλοψυχία. Τι? Μάλιστα. Πάμε τώρα, δεν ξέρω. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Και δεν μπαμ. Και δεν μπαμ. Και δεν μπαμ. Έλα, πάμε κέφια. Λοιπόν, εντάξει, έτσι και αλλιώς δεν είναι και η φάση ιδιαίτερα για κέφια. Το μόνο πράγμα που μπορεί να μας προκαλέσει κέφι είναι ότι σήμερα στο τέλος εκπομπής έχουμε Στέλιο Ρόκο και Δήμο Αναστασιάδη. Βεβαίως, μαζί.